Εδώ λοιπόν έχουμε τα κινέζικα εργαλεία και τώρα θα σας δείξω το ψαλίδι. Είχατε δει στο προηγούμενο βίντεο το κοπτικό με την αλυσίδα. Τώρα έχουμε λοιπόν το ψαλίδι, πάλι οικονομικό, 45-50 ευρώ. Προτείνω να μην αγοράζετε δύο μπαταρίες, γιατί νομίζω ότι η δεύτερη δεν είναι αξιόλογη και δεν κρατάει. Πατάμε εδώ το κουμπάκι για να ξεκινήσει. Μας κάνει χαρακτηριστικό ήχο. Έχουμε λοιπόν αυτό το εργαλείο. Πιέζοντας, κόβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Αν ας πούμε θέλω αυτά, συνήθως το χρησιμοποιώ μόνο για μικρές λεπτά κλαδιά, γιατί έχω όλα τα εργαλεία, τα επαγγελματικά, για να κάνω τις σοβαρές δουλειές. Απλά τώρα ήρθα για βόλτα, τα έχω στο αμάξι μαζί με πολλές μπαταρίες, οι οποίες δεν είναι όλες καλές, και εκμεταλλεύομαι λίγο το χρόνο μετά το καφεδάκι να αφαιρέσω μερικά που δεν μου αρέσουν, οπότε δεν μπορώ να κρατάω γεννήτρια και ηλεκτροκινητήρα που κάνει την ίδια δουλειά. Έχω λοιπόν αυτό, το οποίο κάνει μια διαφορετική δουλειά, γιατί αυτά τα πολύ ψηλά, εάν δεν έχουν αντίσταση, δεν μπορείς εύκολα να τα κόψεις με το αλυσοπρίωνο. Αφήνω αυτό το κλαδί γιατί είναι το χαμηλότερο πλέον και προσπαθώ να κατεβάσω το ύψος της ελιάς. Θα κάνω μια προσπάθεια αν θα το δεχτεί το δέντρο και να μ' αφήσει να κατέβει λίγο πιο κάτω. Καθαρίζω λοιπόν τα πολλά για να πάρουν δύναμη τα υπόλοιπα, και κάποια από αυτά θα το εκμεταλλευτώ για να μείνει εδώ πολύ χαμηλά για να με εξυπηρετεί. Αυτά λοιπόν τα κλαδάκια τα μικρά δεν μπορείς να τα κάνεις με τα αλυσοπρίωνα, θέλει ψαλίδι, χέρι δηλαδή. Αλλά εδώ ο φίλος ο Κινέζος μας έχει δώσει αυτό εδώ, το οποίο λέει μέχρι 25 χιλιοστά. Εγώ δεν το πάω στο όριο, δεν υπάρχει λόγος. Έχω πολύ πιο ισχυρά εργαλεία, επαγγελματικά, αλλά τώρα στη βόλτα δεν είναι κακό να καθαρίσεις 2-3 ελιές. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό εδώ δεν κουράζεσαι καθόλου. Και αραιώνεις κάποια σημεία. Καθυστερείς βέβαια πάρα πολύ με αυτά τα εργαλεία της μπαταρίας, αλλά να πω την αλήθεια, δεν κουράζεσαι κιόλας, οπότε το έχεις σαν παιχνίδι. Συνήθως βολεύεις τα ακριανά, τα οποία δεν έχουν αντίσταση για να κοπούν με το αλυσοπρίωνο. Έτσι λοιπόν καθαρίζεις κάποια σημεία τα οποία είναι πυκνά, είναι ξερά ή αυτά. Και δεν χρειάζεται παιδιά να τα βγάζετε όλα. Κάποια από αυτά θα έχουν καρπό του χρόνου. Μην τα κυνηγάτε όλα. Σιγά σιγά, περιοδικά θα αφαιρείτε τα που δεν σας αρέσουν. Όχι όλα μαζί να αδειάσει η ελιά. Γιατί θα χάσετε καρπό.
Ορίστε. Παλιότερα οι γονείς μου, οι παππούδες είχαν το μαναράκι που λέμε, το σεκουράκι. Εμείς λοιπόν έχουμε άλλα κόλπα για να μην κουραζόμαστε, γιατί εμείς κουραζόμαστε. Ορίστε, βλέπετε, ίσως κόβω κάποια παραπάνω, αλλά επειδή φέτος δεν έχει ελιές, θα ανοίξει και θα πάρει τη δύναμή της, αλλά πρέπει να αφήσω μόνο τα αξιόλογα και να είμαστε εδώ. Αυτό είναι το δέντρο πλέον. Αρκετά καθαρό. Να προσπαθείτε να μην αφήνετε αυτά τα κουνάκια, τα οποία δεν τα αποφεύγεις με τον ιστοπλίωνο και δημιουργούν προβλήματα στο δέντρο. Αυτή λοιπόν η χρήση με αυτό το εργαλείο. Υπάρχει και το επαγγελματικό που κάνει 300, 500, 1500, ανάλογα το βαλάντιο του καθενός. Εγώ προτίμησα να δοκιμάσω τη χρήση με το οικονομικό και αργότερα βλέπουμε, υγεία να υπάρχει, να πάρουμε και το επαγγελματικό. Το πιο λειτουργικό μου φαίνεται ότι είναι αυτό που έχουμε τη γεννήτρια και έχει ένα μοτέρ τροχού όπου έχει αλυσίδα αλυσοπρίωνου. Δεν κουράζεσαι, έχει 220 βολτ και το έχεις πολύ μακριά σου. Δεν ακούς τη γεννήτρια. Έχεις 35-40 μέτρα καλώδιο, το οποίο η ελευθερία είναι να αναπνέσει τα καυσά αέρια, το αλυσοκρίωνο, ακόμα και τα καμένα λάδια που βάζουμε ακόμα με ρίχνει. Θα αναπνέσει, είπε ο μάστορας. Καλό είναι να μην τα βάζεις για να μην έχει παράξενες ουσίες που αναπνέει συγχρόνως με το πριονίδι που βγάζει το αλυσοκρίωνο. Τώρα λοιπόν είμαστε στην περιοχή των πεζών, κάτω είναι Αγίες Παρασκευές, η Ένωση Πεζών με τα κρασιά της, τα παλιά τα ωραία. Τώρα αυτά τελειώσαμε, κάνουμε κάποια εργασία για να περνάει η ώρα μας συνήθως, γιατί οι απολαβές είναι ελάχιστες από αυτά τα αγροτικά, χωρίς να τα ποτίζεις αν δεν έχεις νερό και είναι ξηρικά, δεν υπάρχει απόδοση. Άντε λοιπόν το δέντρο, αρκετά καθαρό, δεν χρειάζεται πάρα πολλά, αργότερα τα υπόλοιπα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Αυτό λοιπόν από το ψαλίδιο ηλεκτρικό. Εγώ το αγόρασα με μία μπαταρία. Μόνο είναι. Μπορείτε εσείς να αγοράσετε και ό,τι άλλο μπορεί διαθέτει η τσέπη σας, μέχρι και 1500 ευρώ. Πάντως, πραγματικά τη δουλειά του τη βγάζει, τα λεφτά του και αυτό φυσικά και το ακριβό. Καλή επιτυχία, εύχομαι υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.